αλλιώς ήταν σχεδιασμένη η ομιλία για σήμερα. Δυστυχώς πρέπει να πω ότι μας ήταν δυσάρεστα μαντάτα και έχει να κάνει με τις περσινές κινητοποιήσεις των αγροτών, με τα δίκαια αιτήματά τους. Τα άσχημα μαντάτα είναι ότι σήμερα το πρωί εκδικαζόταν η υπόθεσή τους για το κλείσιμο των δρόμων και δυστυχώς καταδικαστήκαν. Βλέπουμε ή μάθαμε ότι τελικά μας στερείται σταδιακά το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε όταν πληττόμαστε από κυβερνητικές πολιτικές ή τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δανειστών. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας στηρίξουν τη δυνατότητα αυτή. Ως πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, που νομίζω ότι εκφράζω όλο το Νομαρχιακό Τμήμα, είμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, τους αγρότες, συμπάσχουμε, ούτως ή άλλως δεν είναι οι μόνοι που κρίνονται, κρίνεται όλη η ελληνική κοινωνία και ο καθένας από εμάς έχει το δικαίωμα να διαμαρτύρεται όταν θίγεται η αξιοπρέπειά του, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην επιβίωση της οικογένειάς του και της ατομικής του. Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και επενδυτικό τομέα απεργούνται για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας και να σταματήσουμε τη λέβαδα των μνημονιακών μέτρων που η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει. Ο αγώνας για να διεκδικήσουμε μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, την προαγωγή της δημόσιας υγείας και παιδείας, της περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης είναι τώρα περισσότερο αναγκαίος από ποτέ. Και αυτό γιατί η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική των προκατόχων της, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, φέρνει και ψήφισε στη Βουλή έναν προϋπολογισμό λιτότητας, δυσβάστακτης φορολόγησης, όπου για ακόμα μία φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων εσόδων. Η κυβέρνηση, για να κρύψει την αντιλαϊκή της πολιτική, προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων και να τους παραπλανήσει ανακοινώνοντας μέρισμα 700 εκατομμυρίων ευρώ. Τη στιγμή που έχει αποφασίσει να υλοποιήσει με το 3ο και το 4ο μνημόνιο μέτρα 17 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ήδη, πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018, κατάργηση ΕΚΑΣ, αύξηση ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών επιδομάτων κτλ. Έχει ψηφίσει με τον νόμο 4442 του 2017, είναι το 4ο μνημόνιο, τη μείωση του αφορολογήτου από τις 9.545 ευρώ στις 5.681, που συνεπάγεται αφέμαξη ενός μισθού ετησίως για τον καθένα μας. Και με τον νόμο 4387 του 2016 περικόπτει τις κύριες και επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Η προσωπική διαφορά των παλιών συντάξεων, περίπου 3,3 εκατομμύρια συνταξιούχοι, περικόπτεται από 1 πρώτου του 19 και η μείωση των συντάξεων θα φτάσει μέχρι και 350 ευρώ το μήνα. Ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την αδιαπεργατική τροπολογία που ψήφισε, είναι το άρθρο 21 του νόμου 4489 του 2017, προσπαθεί να επιβάλλει με αυταρχικό, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμαστε όλοι να δώσουμε το παρόν και το δίνουμε σήμερα στη σημερινή απεργία. Αυτή η απεργία έχει πανεπιστημιακά και πανεργατικά χαρακτηριστικά και απαιτείται η συμμετοχή όλων των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Ως εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε κατάργηση του νόμου Λεμικό μου Καθούγκαλου για το συνταξιοδοτικό, κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση, μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, γενναία αύξηση μισθών των νέων συναδέλφων, υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για την μισθολογική μας εξέλιξη, ξεπάγωμα των μισθολογίων, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά,
στην παιδεία, την υγεία, τους δήμους, τα ασφαλιστικά ταμεία, στις κοινωνικές υπηρεσίες. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων μέσω του ΑΣΕΠ που καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες με γενναία χρηματοδότηση της προϋπηρεσίας. Κανένας πληστηριασμός για την πρώτη κατοικία για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν. Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλύστηση του εισοδήματός μας, αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Καμιά αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα, συνάδελφοι, συναδέλφισσες, συναγωνιστές. Στο πλαίσιο της σημερινής πανελλαδικής πανεργατικής γενικής απεργίας, εκφράζουμε όλοι μαζί, με τη συμμετοχή μας, την αντίθεσή μας στις πολιτικές που αποτυπώνονται στο νέο προϋπολογισμό. Έναν προϋπολογισμό της βάσταχτης φορολόγησης, όπου μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται να σηκώσουν τα βάρη ξανά των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διεκδικούν τη θεσμοθέτηση της δίχρονης δημόσιας προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης των δημόσιων νηπιαγωγείων, μια υπόσχεση από την κυβέρνηση που έχει μείνει εδώ και πολύ καιρό στη συζήτηση. Ένα αναβαθμισμένο και όχι διαλυμένο όπως είναι σήμερα ολοήμερο σχολείο, χωρίς κοινωνικούς και χρονικούς περιορισμούς για όλους τους μαθητές. Στις αβάσιμες πιέσεις για αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών και του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, απαντάμε ότι πάλι το αίτημά μας είναι η μείωση του ωραρίου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο ίδιο επίπεδο με αυτό της δευτεροβάθμιας. Το ωράριό μας είναι ήδη μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ιδέα της στίχησης του με τις αποδοχές είναι τραγική. Σχετικά με τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα, ο αριθμός των 25 παιδιών με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό σχολείο και τις παιδαγωγικές ανάγκες, είναι εξαιρετικά υψηλός. Οι απλογικές αναλύσεις αγνοούν την ιδιομορφία των νησιών και των δυσπρόσωπων περιοχών, εμφανίζουν μια ψευδή εικόνα του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα και είναι απαράδεκτες. Το αίτημά μας για 20 μαθητές στα τμήματα του Δημοτικού Σχολείου και 15 στο Νηπιαγωγείου είναι απόλυτα τεκμηριωμένο παιδαγωγικά. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για 22 έστω μαθητές ένα τμήμα σε βάθος τριετίας. Ζητούμε επίσης την άμεση πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών και να ανακοινώσει το Υπουργείο ένα χρονοδιάγραμμα για τον αριθμό αυτών. Ζητούμε επίσης την ισότιμη αντιμετώπιση των αναπληρωτών, όπως και έναν ικανό αριθμό προσλήψεων για την παράλληλη στήριξη, όπου εκεί πραγματικά επικρατεί ένα χάος, αφού και η κατανομή των ελάχιστων διορισμένων γίνεται με λάθος τρόπο. Θέτουμε για ακόμη μια φορά την απαραίτητη σύσταση οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων. Πρόκειται για μια χωρίς λογική, πολύ παλιά ιστορία, και απαιτούμε συγκεκριμένες και ταχύτερες κινήσεις από την πολιτική ηγεσία, ώστε να μπει ένα τέλος στην ατέρμονη και χωρίς λόγο ταλαιπωρία των συναδέλφων μας. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μια φορά ότι πρέπει να αυξηθεί η λιπέστατη σήμερα χρηματοδότηση για τις σχολικές μονάδες, να καταργηθεί ο απαράδεκτος νόμος Κατρούγκαλο για το ασφαλιστικό, που μείωνε έως και 40% της συντάξης, να αναγνωριστεί το επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών και να δοθούν μισθοί αξιοπρέπειας. Τέλος, να μην γίνει καμία αλλαγή στο συνδικαλιστικό νόμο. Συνάδελφοι συναγωνιστές, ο κοινός αγώνας μας για μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας, για την αντιμετώπιση της ανεργίας, για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και παιδείας, της περίθαλψης και της κοινωνικής ασφάλισης, είναι τώρα περισσότερο αναγκαίος από ποτέ απέναντι σε μια κυβέρνηση που εξαπάτησε και έφερε χειρότερα μέτρα στους πολίτες αυτής της χώρας.